Δημόσια να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους για τη στήριξή τους στις πρόσφατες εκλογές της Ανοσύρμης μας. Η μεγάλη πλειοψηφία που μας έδωσαν οι συνάδελφοι δείχνει πως αναγνωρίστηκε το έργο μας και οι προσπάθειές μας των προηγούμενων δύσκολων ομολογών χρόνων, μας ενθαρρύνει, μας δίνει δύναμη και μας κάνει πιο υπεύθυνους να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για το καλό όλων των συναδέλφων και της κοινωνίας. Από τις εκλογές της Ένωσής μας, το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε είναι Πρόεδρος Αδάμ Χρήστος, Αντιπρόεδρος Τρίμης Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας Λιάκος Δημήτριος, Ταμείας Πίπυλος Χρήστος, Οργανωτικός Γραμματέας Γαλάνης Αλέξανδρος, Μέλη Βλαχοπάνος Χρήστος και Χουρσαλάς Αντώνιος. Για αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία, δηλαδή οι συνάδελφοι που θα αντιπροσωπεύσουν την ένωσή μας στην Ομοσπονδία, στην ΠΟΑΣΥ, είναι Αδάμ Χρήστος, Πίπυλος Χρήστος, Γαλάνης Αλέξανδρος, Βλαχοπάνος Χρήστος, Χουρσαλάς Αντώνιος. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που σε δύσκολες καταστάσεις όπως το στρατόπεδο που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια στάθηκαν δίπλα μας αναδεικνύοντας τα προβλήματά μας από τη θέση που ο καθένας κατέχει και πιστεύω η καλή συνεργασία μας να συνεχιστεί. Μπήκαμε σε αυτό το κτίριο, κύριε Πρόεδρε, και έχουμε πει εδώ και χρόνια ότι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει. Αφού έχει χώρο επάνω, δεν μπορείτε κάποια στιγμή και εσείς το ζητάτε να πάτε. Το κτίριο νομίζω έχει γίνει επανειλημμένος, έχουν γίνει επανειλημμένες συζητήσεις, επανειλημμένως μας έχουν υποσχεθεί και πρόσφατα ο κύριος Πανούσης, αλλά και εκ μέρους της Περιφέρειας ο κύριος Καλλύρης και ο Δήμαρχος Κορινθίων κτλ. Θέλουν να πάρουν ένα χώρο του στρατοπέδου και να μεταστεγαστούν όχι μόνο η αστυνομική διεύθυνση και η πυροσβεστική και η Περιφέρεια και ο Δήμος Κορινθίων απάνω. Πιστεύω κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα.